Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ. Μετά από 2 μήνες απεργιακών κινητοποιήσεων, τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια υγεία έχουν οξυνθεί, οδηγώντας στην απόγνωση ασθενείς και ιατρικό προσωπικό. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, τονίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Γιώργος Πατούλης. Θεωρούμε ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται στους παρόχους υγείας απαξιωτικός είναι και θα δημιουργήσει και περαιτέρω προβλήματα. Η δική μας άποψη είναι ότι βεβαίως να υπάρχει μια ισότιμη πρωτοβάθμια περίθαλψη, να μπορεί εύκολα να μπει ο ασθενής στο γιατρό του, αλλά και συγχρόνως γιατροί των 30 ετών στο παλιό ΙΚΑ, σήμερα ΕΟΠΗ, θα πρέπει με μεταβατικές περιόδους και διατάξεις να τους δώσει τη δυνατότητα της δικής του επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, το πλαφόν της φαρμακευτικής δαπάνης έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από τα αναμενόμενα και ζητούμε από τον Υπουργό να αλλάξει αυτή τη διαδικασία, διότι σήμερα μένουν ασθενείς χωρίς φάρμακα και γιατροί που δεν μπορούν να εξετάσουν τους ασθενείς.